Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον το Γιάννη, τον πρόεδρο του ομίλου. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Είναι ε, χαρά για μένα που ξαναβρίσκομαι σήμερα εδώ ε, και πολύ περισσότερο που ε, πρόκειται να διαπραγματευτούμε από κοινού, έτσι πιστεύω. Ένα θέμα ε, που όπως είπε και ο πρόεδρος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διαχρονικά, αλλά θα έλεγα και από την άποψη της συγκυρίας, κατά μία έννοια τουλάχιστον. Το θέμα μας είναι μαρξισμός και αναρχισμός. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω ε, να πω δύο λόγια για τον χαρακτήρα αυτής της διάλεξης, ε, τουλάχιστον όπως αυτός αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησα να την προετοιμάσω. Υπάρχει πάντα ένα ζήτημα ως προστοπός, θα πρέπει να κινηθεί κανείς σε μια τέτοιου τύπου ε, εκδήλωση. Από τη μία πλευρά, και αυτή ήταν και η αρχική ιδέα αυτών των ε, απλών μαθημάτων που διανύουν φέτος την τρίτη ε, χρονιά ε, εφαρμογή τους, από τη μία πλευρά πρέπει να έχουν ένα χαρακτήρα ε, όπως το είχαμε δει και το είχαμε συζητήσει, ε, όσο γίνεται περισσότερο θα έλεγα ε, παιδαγωγικό. Ένα χαρακτήρα που θα διευκολύνει όποιον θέλει να ξεκινήσει μελέτη στο αντίστοιχο αντικείμενο να το κάνει ακούγοντας ορισμένα πράγματα και ε, βλέποντας ορισμένες κατευθύνσεις συστηματικές κατά το δυνατόν στη διαπραγμάτευση του αντίστοιχου ε, θέματος. Αυτό είναι λοιπόν ο ένας στόχος που θα έχει η σημερινή μου διάλεξη να χαράξει κάποιες ε, κατευθύνσεις με τη μορφή γνώμης, θα έλεγα, για όποιον θα ήθελε να ασχοληθεί πιο συστηματικά με το θέμα μαρξισμός και αναρχισμός. Ο δεύτερο στόχος, και οι δύο στόχοι δεν είναι ε, έτσι ομαλά συμπληρωματικοί, έχουν και κάποια ένταση μεταξύ τους, ο δεύτερο στόχος είναι περισσότερο, θα έλεγα, κριτικός ε, και παρεμβατικό ω προ την πολιτική, με την ευρία έννοια του όρου, συγκυρία. Το ζήτημα της αναρχίας και πολλές φορές σε αντίστοιχη, θα έλεγα σε αντίθεση με το ρεύμα ή τα ρεύματα που εντάσσονται σε αυτό που θα ονομάζαμε κλασικό μαρξισμό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την τη νεολαία και για να μην γενικεύω αλόγιστα θα έλεγα ένα μέρος της νεολαίας ιδιαίτερα όμως ευαίσθητο κοινωνικά και πολιτικά στην εποχή μας, εποχή που με τις αξομοιώσεις που γνωρίζει από την άποψη των κινητοποιήσεων, φέρνει και ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα του αναρχισμού, των αναρχικών κινημάτων ή κινημάτων που εν πάση περιπτώσει από τον αναρχισμό στις διάφορες εκφάνσεις του. Θα επιχειρήσω λοιπόν αφενός μία κατά το δυνατόν συνοπτική και συστηματική παρουσίαση του θέματός μας και αφετέρου με την ε, δέουσα προσοχή ένα πολιτικό ε, σχόλιο πάνω στην ε, ούτως ή άλλως, και να το πω έτσι με μία ε, αυτοσυγκράτηση τεταμένη σχέση ε, μαρξισμού και αναρχισμού. Θα ξεκινήσω θέτοντας το ερώτημα για ποιο λόγο ή για ποιους λόγους να αναδείξουμε σήμερα το ζήτημα μαρξισμό και αναρχισμός. Θα προχωρήσω σε μία δεύτερη ενότητα, θα έλεγα, με τη μέγιστη δυνατή συντομία και έχοντας το βλέμμα στραμμένο προς τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα προχωρήσω σε μία δεύτερη ενότητα, όπου θα αναδείξω την ορισμένα μεθοδολογικά στοιχεία της προσέγγισης μου, και ορισμένες κρίσιμες οριοθετήσεις αυτού του θέματος, αυτής της θεματικής, μέσα σε αυτή τη θεματική, που αν την αφήσει κανείς σε όλο τη το έβρος ε, ανοιχτή, είναι βέβαιο ότι θα χαθούμε. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες τομές μέσα σε αυτή την ευρεία θεματική μαρξισμός και αναρχισμός για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με δεδομένο το χρόνο όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά το ζήτημα. Σε μία τρίτη σύντομη ενότητα, θα κάνω μία ε, αποτύπωση βασικών στιγμών του ιστορικού πλαισίου, θα έλεγα, μέσα στο οποίο κινείται, εξελίσσεται μέχρι και τις μέρες μας ε, ο αναρχισμός. Απλώς θα καταγράψω ορισμένους κρίσιμους ιστορικούς σταθμούς προκειμένου να επιλέξω εκείνον το σταθμό με τον οποίο κατεξοχήν θα ασχοληθούμε στη σημερινή παρουσίαση και έτσι θα περάσω στο κύριο μέρος της παρουσίασής μας όπου θα διατυπώσω τη θέση και θα επιχειρήσω μια ε, κατά το δυνατόν σύντομη ανάλυση και όσο μπορώ πιο τεκμηριωμένη σε αυτό το χρόνο. Ε, του συγκεκριμένου ζητήματος. Τέλος, θα επιχειρήσω μια ε, συναγωγή, θα έλεγα συμπερασμάτων, ή μια διατύπωση προτάσεων για συζήτηση, με βάση την παρουσίαση που θα έχει ε, προηγηθεί. Αυτό είναι το περίγραμμα της ε, σημερινής μας ε, διάλεξης, θα την πω έτσι, του σημερινού μας ε, μαθήματος μαρξισμού. Ας βάλουμε τον όρο μάθημα εντός ε, εισαγωγικών ή ας συμφωνήσουμε ότι το μάχημα θα είναι αμφίδρομο λοιπόν ξεκινάω με την πρώτη σύντομη ε, αναφορά που έχει να κάνει με τις αιτίες ή τις αφορμές ας το πω διαφορετικά που καθιστούν χρήσιμη κατά την άποψή μου την ε, διαπραγμάτευση ενός τέτοιου ζητήματος στις μέρες μας το θέμα της σχέσης μαρξισμού και αναρχισμού επανήλθε, θα έλεγα, στο προσκήνιο. Ε, δέχθηκε μία όθηση μετά την πτώση και με αφορμή την πτώση των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Και συστηματικοί μελετητές του ζητήματος, αλλά και ευρύτερα στο χώρο της νεολαίας και της μάχημης ε, κοινωνίας, διατυπώθηκε η άποψη και υποστηρίχθηκε από πολλούς ή από αρκετούς στη χώρα μας, μεταξύ άλλων και ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος ο Γιώργος Ορούσης με το βιβλίο του για τον Μάρξ και τον Μπακούνι το υποστήριξε, ότι κατά μία έννοια επιβεβαιώθηκε, επαληθεύθηκε η θέση του Μπακούνιν, ότι η δικτατορία του προλεταριάτου δεν μπορεί παρά να εξελίσσεται κατά αναγκαιότητα σε μια δικτατορία επί του προλεταριάτου. Είναι μια θέση που ανέπτυξε ο Μπακούνιν με τις δικές του ε, σκέψεις, με τη δική του επιχειρηματολογία σε διάφορα κείμενά του και κυρίως βεβαίως στο πιο κλασικό από τα έργα του, το κρατισμός και αναρχία. Συνεπώς δημιουργήθηκε η αίσθηση σε έναν ευρύτερο κύκλο ε, ανθρώπων που ασχολούνται με τα θέματα ή που πονάνε αυτά τα ζητήματα η αίσθηση μιας δικαίωσης ας το πω έτσι του επιχειρήματος του Μπακούνιν και έτσι η συζήτηση ε, ξανά πάνω σε αυτή την θεματική. Ένας δεύτερος λόγος που έφερε πάλι στο προσκήνιο με μεγαλύτερη ένταση θα έλεγα το ζήτημα του αναρχισμού και τη σχέση του με τον μαρξισμό είναι βεβαίω αυτή καθ' αυτή η καπιταλιστική κρίση. Είναι μια κρίση που διαρκεί και όπως όλα δείχνουν θα διαρκέσει για πολύ και σε κάθε περίπτωση στον έναν ή στον άλλο βαθμό αφαίρεσης βάζει το ζήτημα της εναλλακτικής. Ποια μπορεί να είναι η εναλλακτική στον καπιταλισμό σε διεθνέ επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, αλλά στο βαθμό που επιχειρείται να αρθρωθεί, να διατυπωθεί μια πρόταση εναλλακτική, το ζήτημα του κομμουνισμού έρχεται στην επιφάνεια. Και για τον κομμουνισμό, οι προτάσεις που έχουμε, διαχρονικά, ιστορικά, και στο πεδίο των ιδεών και στο πεδίο των κινημάτων, είναι βασικά η μαρξιστική πρόταση με τις διάφορες παραλλαγές της και κατά μία έννοια η αναρχική. Λέω κατά μία έννοια η αναρχική διότι δεν είναι ο πιο συνήθις όρος που χρησιμοποιούν στο ε, στοχαστές του αναρχισμού του 19ου αιώνα ή και του 20ου αιώνα για να χαρακτηρίσουν την κοινωνία την εναλλακτική στον καπιταλισμό, Υπάρχουν αναφορές, υπάρχει χρήση του όρου, πάντως ο αναρχισμός είναι μία θεωρία με όλη της την πολυμορφία, θα έλεγα την πολυσημεία, εάν μπορεί να μιλάει κανείς σε ενικό αριθμό, που ε, κατά μία έννοια αναφέρεται στον κομμουνισμός εναλλακτική στον καπιταλισμό και πάντως επιχειρεί να προτείνει μία εναλλακτική σε αυτήν την κοινωνία, την καπιταλιστική κοινωνία που σήμερα βρίσκεται ε, σε αυτή την κρίση που όλοι γνωρίζουμε και ζούμε. Συναφές προς αυτό, ένας, συναφής προς αυτό, ένας τρίτος λόγος είναι η ανάπτυξη με όλες βέβαια τις αυξομοιώσεις αντικαπιταλιστικών ε, κινημάτων, κινημάτων νεολαία στην εποχή μας, τα οποία τουλάχιστον από το Μάη του 68, με διάφορες βεβαίως επαναλαμβάνω ε, αυξομοιώσεις, αναφέρονται συχνά πυκνά στον αναρχισμό και τα επιμέρους ρεύματά του προκειμένου να συγκροτήσουν την ίδια την κινηματική τους δυναμική. Έχω την τύχη να ζω μέσα στους χώρους της νεολαίας και να διαπιστώνω, αν και όχι βέβαια σε μεγάλη κλίμακα, σε μαζική κλίμακα, πάντως σε διάρκεια χρόνου και με αντοχή θα έλεγα στο χρόνο το ενδιαφέρον αρκετών νέων ανθρώπων για τις θέσεις ε, αναρχικών ιδιαίτερα του ε, Μπακούνιν αλλά και γενικότερα αναρχικών ρευμάτων τα οποία ε, αναπτύσσονται σε συνδυασμό με κοινωνικά κινήματα και στην ε, εποχή μας. Τέλος Εντάξει είμαστε Τέλος και πάντα μέσα σε αυτό το πλαίσιο Στο οποίο κινείται Και εξελίσσεται η σημερινή συγκυρία Από τη στιγμή που βασικοί πυλώνες Του αστικού πολιτικού συστήματος Μπαίνουν στο στόχαστρο μιας κριτικής Θα έλεγα μιας ε, Δοκιμασίας Υπενήσω εδώ για παράδειγμα Το κοινοβούλιο Είναι λογικό Ρεύματα θεωρητικά, όπως ο αναρχισμός, που έθεσαν στο στόχο της κριτικής τους και θα έλεγα της πρακτικής κυρίως κριτικής τους, ε, θεσμούς του αστικού πολιτικού συστήματος, να καθίστανται και στις μέρες μας ε, σημείο αναφοράς. Αυτή είναι καθαρά ενδεικτικά θα έλεγα ορισμένοι λόγοι που νομίζω μπορούν να πείσουν και τον πιο δυσπιστό ότι έχει ένα νόημα, ιδιαίτερο νόημα θα έλεγα στην εποχή μας, να μιλήσει κανείς ε, για τον αναρχισμό. Θα επιχειρήσω να δείξω και ελπίζω σε έναν βαθμό να το κατορθώσω, ότι έχει ακόμα μεγαλύτερο νόημα να υποβάλει κανείς ε, τον ε, αναρχισμό σε μια διαδικασία αντιστοιχτική θα έλεγα, και ήδη αρχίζω να προδίδω κατά κάποιο τρόπο τη θέση μου, σε σχέση προς τον ε, μαρξισμό, αλλά σε αυτό θα επανέλθω στη συνέχεια. Περνώ τώρα στο μεθοδολογικό ε, κομμάτι της σημερινή μου τοποθέτησης. Θέλω, όπως σας είπα, να επιχειρήσουμε πριν μπούμε στην ε, ανάπτυξη αυτή καθεαυτή του επιχειρήματος, μία οριοθέτηση της διαπραγμάτευσης. Έχει σημειώσει ε, ένας από τους... Ε, σύγχρονους μαρξιστές και νομίζω με εύλογο τρόπο ότι για μια απόπειρα κριτικής ο αναρχισμός είναι ένας κινούμενος στόχος. Επιτίθεσε σε μια συγκεκριμένη θεωρία ή πολιτική και αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι αναρχικοί δεν την ασπάζονται. Δίνει έμφαση και αναλύει τις ιδέες ενός συγκεκριμένου κλασικού στοχαστή και οι υπόλοιποι αναρχικοί θα τον αποκηρύξουν. Να το πω με άλλα λόγια, συμφωνώντας απόλυτα με την διατύπωση αυτή του Μολυνέ ότι ο αναρχισμός ως στόχος κριτικής είναι κινούμενος, ε, να το πω με άλλα λόγια, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ετερομορφία, στην ετερογένεια που χαρακτηρίζει στο εσωτερικό του αυτό που ονομάζουμε αναρχισμό ασφαλώς υπάρχει κατά την άποψή μου ένα κέντρο συνοχής, υπάρχει ένας βαθμός συνοχής, είναι κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, δεν θα σταθώ, είναι κατά τη γνώμη μου αυτός ο βαθμός συνοχής του αναρχισμού, πολύ μικρότερος αν τον συσχετήσει κανείς με άλλα ρεύματα, όπως είναι ο μαρξισμός, ή όπω είναι, αν πάμε σε μία άλλη περίοδο στην ιστορία των ιδεών και των επαναστάσεων, ο διαφωτισμό. Είναι πολύ πιο διάσπαρτο αυτό το ρεύμα του αναρχισμού και πολύ πιο ε, ανοιχτό σε εσωτερικές θα έλεγα διαφοροποιήσεις ε, και από αυτή την άποψη ο βαθμός συνοχής του είναι μικρότερος, άρα και ο βαθμός δυσκολίας για την κριτική του είναι ε, μεγαλύτερος. Τούτου δοθέντος, ε, είμαι υποχρωμένος να κάνω μία τομή μία δραστική θα έλεγα τομή στη θεματική. Δεν θα μιλήσω συνολικά για τη σχέση μαρξισμού και αναρχισμού θα υπενηχθώ, πιστεύω, ενδιαφέροντα πράγματα συνολικά για αυτή τη σχέση, αλλά με ένα πολύ συγκεκριμένο ε, επίκεντρο. Με ένα πολύ συγκεκριμένο ε, κέντρο. Το κέντρο είναι η σύγκρουση Μάρξ και Μπακούνιν. Ε, θα επιλέξω, επέλεξα μάλλον να εντοπιστώ σε αυτή τη σύγκρουση, τη θεωρώ για μια σειρά λόγων ε, αρχετυπική θα έλεγα, για την συνολικότερη σχέση ε, Μαρξισμού και Αναρχισμού και τούτο διότι ο Αναρχισμός του Μπακούνιν πέραν του ότι έχει το πλεονέκτημα ότι ιστορικά συνέπεσε με την δυναμική παρουσία ε, της ε, θεωρίας του Μαρξ για τον Κομμουνισμό στο προσκήνιο της ιστορίας, το πλαίσιο της πρώτης διεθνούς μας είναι λίγο ως πολύ γνωστό, η σύγκρουση ήταν με τοπική, ήταν ως ένα βαθμό θα έλεγα βιωματική. Συνεπώς έχουμε μία πληθώρα θα έλεγα στοιχείων, ένα ευρύ υλικό το οποίο βοηθάει να παρακολουθήσουμε την σύγκρουση της αναρχικής αντίληψης όπως αυτή εκπροσωπείται από τον Μπακούνιν από τη μία πλευρά, και της μαρξικής θεωρίας για τον κομμουνισμό ε, από την άλλη. Το δεύτερο διότι ο αναρχισμός του Μπακούνιν ε, θέτει άμεσα και επιτάπητος το πολιτικό ζήτημα, βεβαίως με τον δικό του τρόπο, ε, με έναν τρόπο έντονο, ε, καταλητικό θα έλεγα ως προς την δική του ε, επιχειρηματολογία και δίνει τη δυνατότητα έστω και στο πλαίσιο μιας πολεμικής για αντίκρουση των θέσεών του Απευθείας και από τον ίδιο τόν ε, Μάρξ. Τρίτο στοιχείο που καθιστά θα έλεγα ε, πρόσφορη, ιδιαίτερα πρόσφορη, την περίπτωση του αναρχισμού του Μπακούνιν για να μελετήσουμε την ευρύτερη σχέση μαρξισμού και αναρχισμού, είναι ότι ο αναρχισμός του ε, Μπακούνιν έχει έντονο το στοιχείο, δεν θα έλεγα το κομμουνιστικό, το κολεκτιβιστικό, την αναφορά στην κοινότητα, στοιχείο το οποίο είναι εγγένες και στην προβληματική του Μάρξ για τον κομμουνισμό, βέβαια μένα, κατά την άποψή μου, διαφορετικό, τουλάχιστον διακριτό από εκείνο του Μπακούνιν περιεχόμενο. Ολοκληρώνοντας αυτήν την σύντομη αναφορά μου στον τρόπο που θα διαπραγματευτώ το ζήτημα, το οποίο πλέον παίρνει τη μορφή μαρξισμός και αναρχισμός, η σύγκρουση Μάρξ και ε, Μπακούνιν, θα ήθελα να ε, αυτοδεσμευτώ και να ζητήσω και τη δική σας ε, συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση, να αυτοδεσμευτώ ότι θα προσπαθήσω να διαπραγματευθώ το ζήτημα χωρίς να ενδώσω ούτε σε μία έτσι, θα έλεγα, με την στενή έννοια του όρου «πολιτική αξιοποίηση», σε μια πολιτικολογία γύρω από αυτό το θέμα, η οποία δυστυχώς είναι κάτι το σύνηθες, ούτε σε μια αρχιακή, θα έλεγα έτσι, αρχιομαρξιστική προσέγγιση του ζητήματος. Ούτε να χαθούμε μέσα στις πηγές, αλλά ούτε να ε, κυλήσουμε χωρίς εμβάθυνση στην επιφάνεια των ζητημάτων. Το ζήτημα και στην ευρύτητά του και στον τρόπο με τον οποίο το ε, περιορίζουμε έχει κατά την άποψή μου φιλοσοφικό βάθος. Και αυτή θα είναι η προσπάθειά μου να αναδείξω όσο το δυνατόν ε, πιο συστηματικά και ευσύνοπτα το φιλοσοφικό βάθος της σύγκρουσης Μάρξ ε, Μπακούνιν, Μαρξισμού, και αναρχισμού. Προχωρώ, λοιπόν, στην ε, επόμενη ενότητα, που έχει να κάνει με την αποτύπωση, όπως σας έλεγα, και κάποιων σημαντικών σταθμών στη δυναμική αυτής της σχέσης. Στην αποτύπωση των βασικών ρευμάτων. Πιθανολογώ ότι κάποια από αυτά που θα ακούσετε σε αυτήν τουλάχιστον την ενότητα σα είναι γνωστά, είναι στου περισσότερου γνωστά, αλλά δεν ξεχνώ ότι κάνουμε και μία προσπάθεια ε, μαθήματο, α το πω έτσι, μία προσπάθεια να βοηθήσουμε νέα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν το διάβασμα σε αυτά τα θέματα. Συνεπώς είμαι υποχρεωμένος και θα έλεγα και με χαρά το κάνω. Να, ε, Ξεκινήσω από αυτό. Λοιπόν, στην ιστορία των ιδεών του αναρχισμού θα μπορούσε κανείς, τουλάχιστον στην κλασική περίοδο της ανάπτυξής του, να διακρίνει τρία επιμέρους ρεύματα. Το πρώτο ρεύμα είναι το ρεύμα ενός ατομοκρατικού, θα τον χαρακτήριζα, ε, αναρχισμού, ο οποίος εκπροσωπείται κυρίως από τον Στίρνερ, ένα από τα επίλεκτα μέλη της ε, αριστεράς των Χεγγελιανών, ε, κριτική της απόψης του οποίου, της ατομοκρατικές απόψεις του οποίου, θα ασκήσουν ο Μάρξ και ο Έγγελς στην γερμανική ιδεολογία. Ένα δεύτερο ρεύμα, πάντα μιλάω στον 19ο αιώνα, είναι αυτό το οποίο εκπροσωπείται από τον αναρχισμό του Προυντών, για λόγους οικονομίας της παρουσία θα έλεγα έναν συνεταιριστικό αναρχισμό, ε, έναν αναρχισμό ε, που θέτει στο στόχαστρο της κριτικής του τα συνδικάτα, την πολιτική και ούτω καθεξής δεν θα αποπειραθώ να προχωρήσω, δεν θα ενδώσω στον πειρασμό για να μην χαθούμε. Την κριτική στις απόψεις του Προυντών θα την αναπτύξει ο Μάρξ βεβαίως στην αθλειότητα της φιλοσοφίας αλλά και σε δύο πολύ σημαντικές επιστολές του, αν θέλετε τις σημειώνετε. Η μία είναι η επιστολή του στον Άνενκοφ με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου του 1846 και η δεύτερη είναι η επιστολή του στον Σφάιτσερ ε, περίπου 20 χρόνια αργότερα ε, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της πρώτης διεθνούς 24 του Γενάρη του 1865. Στις επιστολές αυτές με έναν πολύ άμεσο ζωντανό λόγο είναι επιστολές ο Μάρξ αντιπαρατήθεται ε, αποτιμά κριτικά από τη δική του οπτική τον μικροαστικό προβληματισμό του Προυντών με βάση τη δική του επιχειρηματολογία, την επιχειρηματολογία του Μάρξ, τον μικροαστικό ε, προβληματισμό ε, του Προυντών και από αυτή την οπτική του ασκεί μια δρυμία κριτική. Και το τρίτο ρεύμα, αυτό που εμάς ε, απασχολεί, είναι αυτός ο, ο κολεκτιβιστικός, κομμουνιστικός με αυτή τη διευκρίνηση ότι θέτει την κοινότητα, την κομμούνα στο επίκεντρο του προβληματισμού του, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά, ο κολεκτιβιστικός αναρχισμός του Μπακούνιν. Η κριτική και περαιτέρω η σύγκρουση του Μάρξ με αυτόν τον αναρχισμό θα... Ε, ξετυλιχθεί βεβαίως στην περίοδο της ε, πρώτης ε, διεθνούς από το 1869 ειδικότερα θα έλεγα μέχρι το 1871-72. Ε, Να μην ξεχνάμε ότι στην ίδια ακριβώς περίοδο έχουμε και την ε, Παρισινή κομμούνα, την κομμούνα του 1871 στο Παρίσι για την οποία Τοποθετούνται εγγράφο και ο Μάρξ και ο Μπακούνιν, γεγονός που διευκολύνει ακόμη περισσότερο και καθιστά, θα έλεγα, πιο ουσιαστική τη δική μας προσπάθεια να παρακολουθήσουμε τη σχέση μαρξισμού-αναρχισμού μέσα από αυτό το δίπολο, το δίπολο Μάρξ-Μπακούνιν και την σύγκρουση των δύο αυτών προσωπικότητων. Τώρα, βεβαίω, η σχέση, η συγκρουσιακή εμπολή σχέση. Ε, μαρξισμού και αναρχισμού δεν σταματά το 19ο ε, αιώνα Ένα επόμενος σταθμός είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση Εδώ έχουμε μία άλλη σημαίνουσα αναρχική φυσιογνωμία τη φυσιογνωμία του Κροπότκιν ενός αναρχικού στοχαστή που συνδέθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση συμμετείχε στις διαδικασίες της από μία στιγμή και μετά έχουμε βεβαίως τη στιγμή της Κροστάνδης Πολλά έχουν γραφτεί και δεν επιλέγω να ε, ασχοληθώ με το θέμα, όχι από κάποια ητοπάθεια, αλλά επειδή νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό σήμερα θα ε, εγκλωβιστούμε σε μία πολεμική που δεν θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε την βαρύτητα και τη βαθύτητα, τη φιλοσοφική βαθύτητα του θέματος. Επόμενη ιστορική στιγμή, το λέω για την αποτύπωση, όπω είπα, αυτού του ιστορικού πλαισίου είναι ο Ισπανικό Εμφύλιο. Εκεί αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση, συγκλίνουσα ω ένα βαθμό ανάμεσα σε κάποια ρεύματα μαρξισμού τουλάχιστον και σε κάποιε εκδοχές αναρχισμού. Για να φτάσουμε το Μάη του 68, βεβαίως στην ίδια περίοδο έχουμε την σταλινική επίθεση πάνω σε αυτή τη λογική, για να φτάσουμε το Μάη του 68 όπου ε, μέσα από την ανάπτυξη των μεγάλων αυτών κινημάτων της νεολαίας ο αναρχισμός σε διάφορες εκδοχές του θα παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Θετικό ή αρνητικό, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πάντως αυτό που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει είναι ότι ο αναρχισμός στις διάφορες επαναλαμβάνω παραλλαγές και εκδοχές του αποτέλεσε ένα από τα ρεύματα που επηρέασαν βαθύτατα τις εξελίξεις το Μάη του 68 στη Γαλλία, όπως, τηρουμένων βεβαίω των ιστορικών αναλογιών, σημαντικό ρόλο παίζει και στις μέρες μας, ξεκινώντας από τα κινήματα εναντίον της παγκοσμιοποίησης και φτάνοντας στις περιπτώσεις των αγανακτισμένων, των κινημάτων των πλατιών και ούτω καθεξής, πράγματα που μας είναι πιο οικία, πιο κοντινά πιο σημερινά θα έλεγα προχωρώ κατευθείαν στη διατύπωση της θέσης μου και την απόπειρα ε, τεκμηρίωσης η θέση που θα ε, υποστηρίξω και αυτή θα σας τη διαβάσω προς αποφυγή παρεξηγήσεων είναι η εξής ότι ο αναρχισμός ή με τα λόγια του ίδιου του Μπακούνιν ο επαναστατικός ε, σοσιαλισμός είναι κατά τη γνώμη μου Πολλαπλά σύμβατος προς τον μαρξισμό και ειδικότερα προς τον μαρξικό κομμουνισμό αυτόν που ο ίδιος ο Μπακούνιν αποκαλούσε εξουσιαστικό ή κρατικό κομμουνισμό. Υπάρχει λοιπόν, να το πω με διαφορετικά λόγια, κατά την άποψή μου και αυτή είναι η θέση που καταθέτω στην συζήτησή μας ουσιαστικά, με καμία διάθεση πολεμικής, Αντίθετα, με ε, καλοπροαίρετη διάθεση, όπως και κάνω κάθε χρόνο και με τους φοιτητές που παρακολουθούν αντίστοιχα μαθήματα στη σχολή, η θέση μου λοιπόν είναι ότι αυτά τα δύο ρεύματα, όπως ε, αντανακλώνται και αναπτύσσονται αντίστοιχα στα έργα του ε, Μάρξ και του Μπακούνιν, είναι σε μια σειρά επιπέδων ασύμβατα μεταξύ τους. Στο βαθμό που τεκμηριώσω αυτή την άποψη, νομιμοποιούμε στη συνέχεια να συναγάγω κάποια θεωρητικά συμπεράσματα και να διατυπώσω κάποιες πολιτικές προεκτάσεις, που επίσης θα τεθούν στην κρίση σας. Λοιπόν, ζητώ την κατανόησή σας. Δεν θα αργήσω πολύ. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος. Και από την άλλη πλευρά ζητώ την κατανόησή σας, γιατί θα είμαι και επιγραμματικός, κατά το δυνατόν επιγραμματικό. Δεν θα μπορέσω να αναφερθώ στο βαθμό που θα ήθελα σε τεκμηρίωση επί των κειμένων. Θα έχω ε, κάποιες αναφορές στα κείμενα, αλλά ε, θα ήθελα να το κάνω βεβαίως σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Λοιπόν, το ασύμβατο των δύο ρευμάτων θα επιχειρήσω να το αναδείξω σε πέντε άξονες. Πρώτον, σε έναν άξονα επιστημολογικό. Δεύτερον, σε έναν άξονα οντολογικό. Τρίτον, σε έναν άξονα ανθρωπολογικό κοινωνιολογικό. Τέταρτον, σε έναν άξονα φιλοσοφικό ιστορικό. Και πέμπτον, σε έναν άξονα πολιτικό. Να το πω διαφορετικά, από επιστημολογική άποψη, από οντολογική άποψη, από ανθρωπολογική, από φιλοσοφικο-ιστορική και πολιτική άποψη, κατά τη γνώμη μου, τα δύο αυτά ρεύματα δεν είναι συμβατά. Αυτή η θέση με διαφορετικό ασφαλό σκεπτικό και με διαφορετική επιχειρηματολογία είναι και η θέση του Μπακούνιν. Το λέω αυτό γιατί πιθανολογώ και εύχομαι να υπάρχουν εδώ ανάμεσά μας φίλοι, συναγωνιστές, φίλες και συναγωνίστρες που έρχονται από αυτό το χώρο ή που και ανήκουν σε αυτό το χώρο. Και οι οποίοι ενδεχομένως Όπω αντίστοιχα φίλοι και φίλε που ανήκουν στον χώρο που εγώ κινούμαι, τον μαρξιστικό, έχουν τη διάθεση να υποστηρίξουν ότι τα ρεύματα αυτά μπορούν κάπου να συγκλίνουν. Ο Μπακούνιν, πάντω, όπως και ο Μάρξ δηλαδή, δεν ήταν αυτή τη άποψη. Ο καθένας με τη δική του επιχειρηματολογία κατέληγε σε θέσεις που εξ κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον δεν συγκλίνουν. Στο επιστημολογικό επίπεδο και θα αναπτύξω την επιχειρηματολογία μου διαβάζοντας κυρίως Μπακούνιν, όχι Μάρξ. Ο Μπακούνιν εμφανίζεται και είναι κατά την άποψή μου ένας οπαδός του του Κοντ. Ο Κοντ όπως ενδεχομένως γνωρίζουν όσοι έχουν περάσει από θρανία ε, σχολών ε, κοινωνικών επιστημών, είναι εκπρόσωπος του λεγόμενου κοινωνιολογικού θετικισμού. Είναι ένας ε, στοχαστής ο οποίος κατά τη γνώμη πολλών θεμελίωσε την κοινωνιολογία ως επιστήμη, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας στοχαστής, ο οποίος θεμελίωσε την ε, κοινωνιολογία μέσα από μία προβληματική, ε, όπως έχει καταγραφεί στην ιστορία των ιδεών, θετικιστική. Δηλαδή μία προβληματική που επιχειρεί να μελετήσει την κοινωνία, με όρους θετικής επιστήμης και ειδικότερα της φυσικής επιστήμης της εποχής του. Λέει ο Μπακούνιν, στα μάτια του ορθολογιστή φιλοσόφου υπάρχει μόνο μία ύπαρξη και μία επιστήμη στον κόσμο. Γι' αυτό αποβλέπει στο να ενοποιήσει και να συντονίσει όλες τις επιμέρους επιστήμες αυτό ο συντονισμό όλων των θετικών επιστήμων σε ένα και μοναδικό σύστημα ανθρώπινη γνώση αποτελεί τη θετική φιλοσοφία, υπογραμμισμένο στο κείμενο, ή την καθολική επιστήμη. Κληρονόμω και συνάμα απόλυτη άρνηση της θρησκεία και τη μεταφυσική, η φιλοσοφία αυτή που προαναγγέλθηκε και προετοιμάστηκε πολύ καιρό πριν από τα ευγενέστερα πνεύματα, συνελήφθη ω πλήρε σύστημα από τον μεγάλο στοχαστή. Αύγουστο Κόντ που έκανε το πρώτο σχέδιό της με τόλμη και επιδεξιότητα. Ο ε, Μπακούνιν συνδέει ακριβώς την επιστημολογική του αφετηρία θα έλεγα με το εγχείρημα θεμελίωσης της θετικής επιστήμης από τον ίδιο τον Κόντ. Τον Κόντ για τον οποίο ο Μάρξ όπως πιθανόν να γνωρίζετε, δεν είχε την ίδια άποψη. Θα έλεγα ότι είχε ακριβώ την αντίθετη άποψη ή σε μεγάλο βαθμό την αντίθετη άποψη. Είναι ο Κόντ αυτό και οι μαθητέ του Κόντ, για του οποίου ο Μάρξ είχε πει ότι εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο να δώσω συνταγέ για τα μαγειρία του μέλλοντο. Και εν πάση περιπτώσει, απέναντι στον κοινωνιολογικό θετικισμό του Κόντ, ο Μάρξ επιχειρεί την ανάπτυξη μια ε, διαφορετική προσέγγισης. Για να κάνω ένα βήμα παραπέρα σε αυτό το επιστημολογικό κομμάτι, θα ε, έπρεπε εδώ να αναφέρω και τεκμηριώνεται επίσης αυτό βιβλιογραφικά ότι η αληθινή βάση των επιστημών η επιστήμη των επιστημών θα έλεγα κατά μία έννοια για τον Μπακούνιν είναι η φυσική επιστήμη δεν θα υποδείξουμε τη θεολογία, την επιστήμη του θείου ψεύδου, την νομική επιστήμη, επιστήμη του ανθρώπινου ψεύδου, τη μεταφυσική ή την ιδεαλιστική φιλοσοφία που είναι επιστήμε κάθε λογή μισοψεμάτων. Θα υποδείξουμε εδώ επιστήμε όπω η την ιδεαλιστικη φιλοσοφια που ειναι επιστημε καθε λογη μισοψεματων θα υποδειξουμε εδω επιστημες οπω η φιλοσοφία, η πολιτική και η οικονομική επιστήμη που παραποιούνται καθώς απογυμνώνονται από την αληθινή τους βάση. Ποια είναι η αληθινή τους βάση? Τη φυσική επιστήμη, και βασίζονται εξίσου στη θεολογία, τη μεταφυσική και την νομική επιστήμη. Και συνάγει και ένα ενδιαφέρον, αλλά ιδιαίτερα συζητήσιμο θα έλεγα συμπέρασμα ο Μπακούνιν, νέοι που έχουν σπουδάσει ιδεαλιστικές επιστήμες, παίρνουν πρόθυμα το μέρος των εκμεταλλευτών και αντιδραστικών δογματιστών, ενώ εκείνοι που έχουν σπουδάσει φυσικές επιστήμες μπαίνουν με ίδια προθυμία στο κόμμα της Επανάστασης και πολλοί από αυτούς είναι επαναστάτες σοσιαλιστές. Στον αστερισμό του Κοντ και στον αστερισμό της φυσικής επιστήμης κινείται επιστημολογικά, ε, κατά την εκτίμησή μου τουλάχιστον, ο Μπακούνιν και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχουμε εδώ ένα πρώτο σαφές στοιχείο στην κατεύθυνση, στην ε, κατεύθυνση την οποία θέλω να κινηθώ και να επιχειρήσω. Αποφεύγω να αναφερθώ στον Μάρξ, το θεωρώ πιο γνωστό, πιο οικείο για να μην χάνουμε χρόνο. Εάν ήταν να αναδείξουμε βεβαίως ένα επιστημολογικό υπόδειγμα, θα έλεγα, από την πλευρά του Μάρξ, αυτό θα ήταν η πολιτική οικονομία και θα έλεγα ειδικότερα η κριτική της πολιτικής οικονομίας, όπως αυτή αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται τρόπον την ή οριμάζει, εν περιπτώσει, με τη συγγραφή του κεφαλαίου. Περνάω στον δεύτερο άξονα, τον οντολογικό. Εδώ θα έλεγα ότι ο Μπακούνιν χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη ένταση και μια ιδιαίτερη έμφαση που αναδεικνύει, που αποδίδει μάλλον στην ζωή. Β. Βιταλισμός θα έλεγα είναι το στοιχείο με το οποίο θα μπορούσα, ο όρος με τον οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ε, την ε, οντολογική του προσέγγιση. Υπάρχει λέει ο Μπακούνιν στον άνθρωπο, γενικότερα στα έμβια όντα, κρίκος στην αλυσίδα των οποίων είναι ο άνθρωπος, ένα καθολικό ρεύμα ζωής αυτό το ρεύμα είναι που πυροδοτεί, ας το πω έτσι, την ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στο χρόνο, μέσα στο χώρο και με αυτή την αφετηρία μπορούμε να μελετήσουμε το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Εάν αναζητήσει κανείς μία λεπτομερέστερη θα έλεγα ανάλυση αυτού του καθολικού ρεύματο. Έχω την εντύπωση, έχω την εκτίμηση ότι δεν θα τη βρει. Θα βρει όμως τον Μπακούνιν έντονες αναφορές, ιδιαίτερα στο Θεός και κράτος, για τη ζωή ως μία πρωτεϊκή θα έλεγα δύναμη, μια εσωτερική δύναμη που διαπερνά τον άνθρωπο ως φύση. Θα μπορούσα να μιλήσω για μια ζωική ορμή, αυτό το Ελάν Βιτάλ που έρχεται μετά με τον Μπερξόν. Η δύναμη αυτή είναι το καθολικό ρεύμα της ζωής, λέει ο Μπακούνιν, το ίδιο που αποκαλούμε καθολική αιτιότητα, φύση με φύ κεφαλαίο, η οποία εκδηλώνεται σε όλα τα ζώντα όντα, Φυτάει ζώα στην ορμή κάθε ατόμου να πραγματώσει για τον εαυτό του τις αναγκαίες συνθήκες για τη ζωή του είδους του, δηλαδή να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Όσο και αν ψάξει κανείς, αν κάνω λάθος, πολύ ευχαρίστως να ακούσω μια επιχειρηματολογία στη συζήτηση. Μια τέτοια κατεύθυνση στην επιχειρηματολογία του Μάρξ δεν θα μπορέσει να αναδείξει. Στον Μάρξ υπάρχει αυτό που ε, με εξαιρετικό τρόπο συνέλαβε και ανέλησε, κατά την άποψή μου ο Λούκατς, μία κοινωνική οντολογία, η, σύ, η σύλληψη του ανθρώπου ως κοινωνικού όντω, ή θα έλεγα ως κοινωνικού γίγνεσθε, χωρίς όμως αυτήν την αναφορά, αυτήν την ζωική ορμή, αυτό το καθολικό ρεύμα της ζωής που με έναν ρομαντικό ως ένα βαθμό μυστικιστικό κατά την άποψή μου τρόπο επικαλείται στις αναλύσεις του ε, ο Μπακούνιν, Επηρεασμένο ενδεχομένω ω ένα μεγάλο βαθμό από το μεγάλο ρεύμα του ρομαντισμού. Υπάρχει ένα φιλόσοφο, υπάρχει ένα στοχαστή που πολύ φοβούμε μα είναι ευρύτερα και στενότερα άγνωστο, αλλά εξαιρετικά σημαντικός, είναι ο Χέρντερ. Όσοι, όπως ε, και ο Γιάννης Ομανιάτης ασχολούνται, και ο Γιώργος Ομανιάτης ασχολούνται ιδιαίτερα με την ε, αισθητική θεωρία, με την κριτική της τέχνης, με αυτά τα μεγάλα ρεύματα που συγκρότησαν και συγκροτούν την ιστορία της τέχνης, ε, έχουν διαβάσει και διαβάζουν Χέρντερ, νομίζω ότι στις προσεγγίσεις, τι φιλοσοφικές, τι θεωρητικές, τι κοινωνιολογικές ακόμα του, του Μπακούνιν, θα βρουν στοιχεία από αυτόν τον μεγάλο ε, φιλόσοφο της ιστορίας, τον Χέρντερ. Δεν είμαι πρόχειρος να τεκμηριώσω αυτήν την συγγένεια, έτσι σε, με συγκεκριμένα στοιχεία, την επιρροή του Χέρντερ στη σκέψη του Μπακούνιν είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου θέμα. Ε, σε μια σειρά ζητήματα νομίζω ότι ο Χέρντερ έχει επηρεάσει τον Μπακούνιν ή να το πω διαφορετικά για να κυριολεκτώ, οι θέσει του Χέρντερ συγκλίνουν ε, προ θέσει του Μπακούνιν και στο ζήτημα το οντολογικό και στο ζήτημα της φιλοσοφίας της ιστορίας. Ο Μπακούνιν σε αυτή την βιταλιστική θεώρηση, αυτή την αποθέωση της ζωής, στρέφει τη ζωή εναντίον της επιστήμης και για να είμαι δικαιότερος και ακριβέστερος, τη ζωή εναντίον της εξουσίας των επιστημόνων. Ω ένα βαθμό κάνει και τα δύο. Η ζωή για τον Μπακούνιν θα είναι πάντα πιο πλούσια από την επιστήμη. Η... Επιστήμη έχει πάντα έναν τρόπο να λειτουργεί σύμφωνα με τον Μπακούνιν ως ένα βαθμό προκρούστια σε σχέση με την ενεργητικότητα του ανθρώπου. Να την καναλιζάρει, να την ε, θέτει σε κάποια ε, πλαίσια. Ενώ η ζωή ξεχυλίζει, εξεγείρεται. Είναι αυτό το καθολικό ρεύμα για το οποίο ε, σας μίλησα πριν. Πολύ περισσότερο η τέχνη έρχεται να εκφράσει αυτό το καθολικό ρεύμα της ζωής, παρά η επιστήμη αυτή καθ' αυτή. Βέβαια, ο Μπακούνιν πέφτει να πει ότι η επιστήμη, και μιλάμε εδώ για τη θετική επιστήμη, για τις θετικές επιστήμες, έχουν πολλά να προσφέρουν στον άνθρωπο, αυτοί όμως οι οποίοι πρέπει να αποφεύγονται αποσυνδέοντας την επιστήμη από τη διακυβέρνηση είναι οι ίδιοι οι φορείς της, οι επιστήμονες. Αυτοί είναι φορείς εξουσίας, εκμετάλλευσης ανθρώπου πάνω σε άνθρωπο. Στο βαθμό που οι επιστήμονες εμπλέκονται στη διακυβέρνηση Μετατρέπονται σε δικτάτορες, μετατρέπονται σε εξουσιαστές και από αυτή την άποψη ο Μπακούνιν του θέτει στο στόχαστρο της ε, κριτικής του. Αυτό που κηρύττω λοιπόν ως ένα βαθμό είναι η εξέγερση της ζωής εναντίον της επιστήμης ή μάλλον εναντίον της διακυβέρνησης από την επιστήμη. Δεν έχω το χρόνο να αναπτύξω αντίστοιχα το θέμα από την πλευρά του ίδιου του Μάρξ. Καταθέτω κατά κάποιον τρόπο αξιωματικά εδώ την θέση μου, ότι για τον Μάρξ αυτός ο τρόπος ανάγνωση της σχέσης επιστήμης και ζωής δεν ισχύει, όπως επίσης, για τον Μάρξ, η επιστήμη και τα πορίσματά της δεν αποσυνδέονται. Αντίστροφα, θα έλεγα, αποτελούν οδηγό ε, για δράση και αποτελούν οδηγό για την μετάβαση από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, από τον καπιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό στον κομμουνιστικό κοινωνικό σχηματισμό. Βεβαίως... Και για τον Μάρξ η σχέση των φορέων της επιστήμης με το προλεταριάτο είναι μια σχέση δύσκολη. Θα έλεγα προβληματική. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει όχι μόνο ο Μάρξ, αλλά ο μαρξισμός σε όλη του τη δυναμική και είναι βεβαίως μια θέση που θα την ξαναβρούμε μπροστά μας όταν θα μιλήσουμε για λίγο τουλάχιστον για τη δικτατορία επί του προλεταριάτου, όπως την κατανόησε ο Μπακούνιν και όπως από την πλευρά του επιχείρησε να το αναιρέσει ο Μάρξ. Στο τρίτο επίπεδο. Έχω ένα τεταρτάκι ακόμα νομίζω. Ναι, ναι. Μιλώ για μια ώρα παρουσίασης. Δεν ναι, ναι. Στο... Ναι, ναι. Εντάξει, Α, δεν κάνω κατάχρηση. Στο τρίτο επίπεδο, το ανθρωπολογικό-κοινωνιολογικό. Ε, Εδώ εμφανίζεται αυτό που θα ονομάσω φυσικός και κοινωνικός δετερμινισμός ε, του Μπακούνιν. Ο Μπακούνιν μιλάει για φυσικούς και κοινωνικούς νόμους απέναντι στους οποίους ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξεγερθεί. Απέναντι σε αυτούς τους ε, νόμους, σε τελική ανάλυση, απέναντι στην φύση, καμιά εξέγερση δεν είναι δυνατή. Θα μας πει ε, ο Μπακούνιν. Η εξέγερση είναι εξέγερση εναντίον του κράτους, εναντίον αυτού που θα ονομάζαμε πολιτικό σύστημα, πολιτικό καθεστώς αλλά εξέγερση στο επίπεδο της κοινωνίας ακριβώς διότι αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της κοινωνίας με όρους κοινωνικού δετερμινισμού με έναν τρόπο που δεν διακρίνεται όπως θα υποστηρίξω από τον φυσικό δετερμινισμό δεν νοείται. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ, για να το πιάσω λίγο πιο πριν, η δράση του ανθρώπου πάνω στη φύση, όπως και κάθε άλλη δράση στον κόσμο, καθορίζεται αναπόφευκτα από τους νόμους της φύσης. Είναι αναμφίβολα η άμεση συνέχιση της μηχανικής, φυσικής και χημικής δράσης των ανόργανων, πολύπλοκων και στοιχειωδών οντοτήτων είναι η πιο άμεση συνέχιση της δράσης των φυτών πάνω στο φυσικό περιβάλλον τους και της ολοένα πιο αναπτυγμένης και συνειδητής δράσης όλων των ζωικών ειδών. Καμιά εξέγερση ενάντια στη φύση δεν είναι δυνατή. Ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να πολεμήσει τη φύση, δεν μπορεί να την κατακτήσει να γίνει κυριός Τίποτε δεν μπορεί να τον ελευθερώσει από την κυριαρχία του. Είναι ο απόλυτος δούλος των νόμων της φύσης. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου δουλεία στο βαθμό που κάθε είδος δουλεία προϋποθέτει δύο όντα που υπάρχουν πλάι-πλάι και το ένα από αυτά είναι υπόδουλο στο άλλο. Επομένως, εφόσον ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης και όχι έξω από αυτήν, δεν μπορεί να είναι δούλος της. Σε αυτή τη βάση τίθεται το ζήτημα της ελευθερίας της βούλησης θα ξενήσει ίσως, καθώς συνηθίζουμε να συναντούμε τον Μπακούνιν ως κριτικό, καταγγελτικό κριτικό του κράτους και όχι σε αυτό το επίπεδο της φιλοσοφικής προσέγγισης, θα ξενήσει ίσως εάν υποστηρίξω ότι ο Μπακούνιν απορρίπτει την ελευθερία της βούλησης. Και όντως το κάνει. Έχει όντως ελεύθερη θέληση ο άνθρωπος. Και ναι και όχι ανάλογα με την κατασκευή που στείνεται πάνω στην έκφραση αυτή. Αν με ελεύθερη θέληση εννοείται ελεύθερη αυθαίρετη θέληση, δηλαδή υποτιθέμενη ικανότητα του ανθρώπινου ατόμου να καθορίζει τον εαυτό του ελεύθερα και ανεξάρτητα από κάθε εξωτερική επιρροή, αν όπω υποστηρίζεται από όλα τα θρησκευτικά και μεταφυσικά συστήματα, ο άνθρωπο αποσπάται μέσω αυτή τη υποτιθέμενη ελεύθερη θέληση από την αρχή τη καθολική αιτιότητα που καθορίζει την ύπαρξη του παντό και που καθιστά τον καθένα εξαρτώμενο από όλου του άλλου, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα από το να απορρίψουμε την ελευθερία αυτή ω ανοησία, διότι καθένα, κανένα δεν μπορεί να υπάρξει έξω από αυτήν την καθολική αιτιότητα ο σοσιαλισμός βασισμένος στη θετική επιστήμη επανερχόμαστε απορρίπτει απολύτως τη διδασκαλία της εντό εισαγωγικών ελεύθερης βούλησης. Αναγνωρίζει ότι όλα τα λεγόμενα ελαττώματα και αρετές του ανθρώπου είναι απλώς το προϊόν της συνδυασμένης δράσης φύσης και κοινωνίας. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως είναι σε κάθε στιγμή τη ζωής τους αυτό που τους έχει κάνει η φύση και η κοινωνία. Η ελεύθερη θέληση είναι ένα βάσιμο φανταστικό πλάσμα που αντιβαίνει στη φύση των πραγμάτων. Αυτό που ονομάζουμε θέληση, και εδώ έρχομαι στο πιο εχμηρό και προβληματικό κατά τη γνώμη μου σημείο, μέχρι εδώ ίσως θα μπορούσε κανείς να το παρακολουθήσει, εδώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Αυτό που ονομάζουμε θέληση είναι μόνο η εκδήλωση ενός ορισμένου είδους μυϊκής δραστηριότητας, όπως ακριβώς η φυσική δύναμή μας είναι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μειών μας. Υπάρχει εδώ, κατά τη γνώμη μου, και υπάρχουν και άλλα πολλά αποσπάσματα τέτοιου τύπου, δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, εδώ ένα ισχυρό ίχνος βιολογισμού όσον αφορά τον προσδιορισμό της βούλησης της θέλησης, για να κυριολεκτώ, που καθιστά ασύμβατο εκ των πραγμάτων τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ζήτημα ο Μπακούνιν σε σχέση με εκείνον που το αντιμετωπίζει ε, ο Μάρξ. Εδώ έχω την αίσθηση ότι ε, προσεγγίζουμε περισσότερο σε όρους ενός μηχανιστικού υλισμού ή σε όρους βιολογισμού, όπως είπα, και απομακρυνόμαστε από αυτό που θα ονομάζαμε ε, διαλεκτική αντίληψη για την ύλη και για τον ίδιο τον ε, άνθρωπο. Όσον αφορά την ανθρώπινη φύση, ο Μπακούνιν αναγνωρίζει τον διτό χαρακτήρα της. Απ' τη μία πλευρά ο άνθρωπος εγωιστικών και από την άλλη κοινωνικών. Είναι ταυτόχρονα εγωιστικό και κοινωνικό ο άνθρωπος ε, ο άνθρωπος γεννιέται εγωιστής και κοινωνικός ταυτόχρονα επίσης ένα σημείο το οποίο ε, απομακρύνει από κάθε άποψη θα έλεγα την ανθρωπολογία του ε, Μπακούνιν ε, από εκείνη του ε, του Μάρξ θα Επιμείνω σε αυτό το σημείο, διότι είναι ένα σημείο το οποίο παρακολουθεί εμέσως πλην σαφώς την ε, ανάλυση του Μπακούνιν, ακόμα και στην κριτική του ε, για το κράτος. Διαβάζω τον Μπακούνιν. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως μπορεί εύκολα να πει κανείς, το διαβάζεις και τον παρεμεινεύεις. Πάντω τον διαβάζω και το λέω αυτό. Ανοίγω μια παρένθεση και θα με συγχωρήσετε. Γιατί μερικές φορές με λύπη διαπιστώνω και αυτό αφορά και ε, νέα παιδιά από το χώρο του μαρξισμού αλλά και νέα παιδιά από το χώρο της αναρχίας που ενώ ενδιαφέρονται για όλα αυτά τα ζητήματα ενώ στην καθημερινότητά τους τους απασχολούν δεν διαβάζουν. Διαβάζουν πολύ λίγο, διαβάζουν αν θέλετε διαγωνίως, διαβάζουν στην οθόνη του υπολογιστή που δεν μπορεί να είναι το διάβασμα πάνω στο χαρτί. Δεν το λέω για να κατηγορήσω, το λέω ως διαπίστωση και κάνοντας μία εκτίμηση. Είναι καλό να μιλάμε με τα κείμενα, δεν είναι κατανάγκη θεολογία αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει αυτό ότι αντιμετωπίζουμε τα κείμενα σαν Ευαγγέλια. Αλλά και χωρί μελέτη των κειμένων, τότε για ποιο πράγμα συζητούμε. Λοιπόν, είναι ανάγκη να προσφεύγουμε στα κείμενα κριτικά, αλλά να προσφεύγουμε. Φαίνεται, λέει ο Μπακούνιν, και αυτό παρήχε έναν από τους θηλοβάτες της μεγάλης ανωτερότητάς του σε σχέση με τα άλλα ζωικά είδη, ότι αμφότερα αυτά τα αντιτιθέμενα ένστικτα, προσέξτε την έννοια του ενστίκτου, ο εγωισμός και η κοινωνικότητα είναι πολύ πιο ισχυρά και πολύ λιγότερο διακριτά μεταξύ τους τον άνθρωπο παρά σε όλα τα άλλα ζώα. Αυτό είναι πιο άγριος στον εγωισμό του από τα αγριότερα θηρία και συγχρόνω είναι κοινωνικότερο από τα μερμήγκια και τι μέλισσε. Αυτή η δυτή όψη τη ανθρώπινη φύση έρχεται και πανέρχεται στα κείμενα του Μπακούνιν. Αν χρειαστεί, μπορώ να σα διαβάσω και άλλα αποσπάσματα. Εδώ ε, δεν θα το επιχειρήσω. Θα προσθέσω μόνο ότι σε αυτή την εικόνα της ανθρώπινης φύσης που επιχειρώ να αναδείξω μέσα από τα κείμενα του Μπακούνιν θα πρέπει να προσθέσει κανείς και μία ροπή του ανθρώπου, αφενός μεν προς την εξέγερση, αφετέρου όμως και προς την εξουσία. Διαβάζω και πάλι Μπακούνιν. Γιατί αν διάβαζα Μάρξ για να κάνω κριτική στον Μπακούνιν, τα πράγματα θα ήταν λίγο άβολα για μένα, τώρα θα είναι πιο πολύ άβολα για όσους υποστηρίζουν τον Μπακούνιν. Και εν πάση περιπτώσει θα είναι πιο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου ε, μέσα από αυτή την αντιστροφή το πράγμα. Λοιπόν, η φύση του ανθρώπου είναι έτσι συγκροτημένη που δεδομένη της δυνατότητας να κάνει κακό, δηλαδή να θρέψει τη ματαιοδοξία, τη φιλοδοξία και την απληστία του σε βάρος κάποιου άλλου, σίγουρα θα κάνει χρήση μιας τέτοιας ευκαιρίας. Είμαστε όντω εχθροί κάθε εξουσία. Διότι συνειδητοποιούμε ότι η δύναμη και η εξουσία διαφθείρουν εκείνους που τις ασκούν τόσο όσο και εκείνους που είναι αναγκασμένοι να υποτάσσονται σε αυτές. Δεδομένη στις δροπής προς την εξουσία που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση, εκείνος που θα βρεθεί σε θέση εξουσίας θα έχει την τάση Ενδεχομένω θα έχει και άλλε τάσει. Πάντω, μία καθοριστική τάση θα είναι η τάση να εξουσιάσει. Επιτρέψτε μου να πω ότι και αυτή είναι μία προσέγγιση ανθρώπινη φύση που δεν απαντάτε στον Μάρξ. Είναι μία προσέγγιση ανθρώπινη φύση που βρίσκεται σε άλλο μήκο κύματο από τον τρόπο που προσεγγίζει τέτοια ζητήματα ο ίδιος ο Μάρξ. Προχωρώ στον τέταρτο άξονα, θα μπορούσα να μένω πολύ περισσότερο αλλά πιέζω χρόνο. Εδώ θα μείνω πολύ λίγο, είναι αυτό που ονόμασα έτσι συμβατικά για την οικονομία και πάλι της παρουσίασης, φιλοσοφικο-ιστορικό άξονα, ο σκοπός της ιστορίας, οι φάσεις της ιστορικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Μπακούνιν και πώς εξελίσσεται, πώς προχωρεί η ιστορία, του ανθρώπινου είδους. Από πολλές πλευρές ή από κρίσιμες πλευρές θα έλεγα και εδώ ξανασυναντούμε τον Χέρντερ. Ο Χέρντερ ως φιλόσοφος της ιστορίας αναδεικνύει την έννοια της «humanität». Ουμανιτέτ με την έννοια όχι αυτού που λέμε ε, ανθρωπότητα ή ανθρωπισμός, ανθρωπινότητα μεταφράζεται, δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι φιλολογικά τώρα αυτό. Νομίζω ότι έχει Πάντω έχει περάσει, έχει καταχωρήσει. Η ιδιότητα του ανθρώπου. Η ιδιότητα του ανθρώπου με αυτή την έννοια. Ο Μπακούνιν διαβάζει ασφαλώ την ιστορία ω μία μετάβαση από το ζωόδες προ την ανθρωπινότητα, όπως θα δείτε. Αναδεικνύει ως σκοπό της ιστορίας ή αναγνωρίζει ως σκοπό της ιστορίας την μετάβαση, την προσέγγιση μιας πανανθρώπινης με αυτήν την έννοια κοινωνίας, μιας παγκόσμιας κοινωνίας ανθρωπινότητας, το πόσο απέχει αυτή η σύλληψη από τον τρόπο με τον οποίο ο Μάρξ προσεγγίζει την δυναμική της ιστορίας μέσα από αυτό που ονομάζουμε ε, κοινωνικό σχηματισμός, τρόπος παραγωγής, είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερο. Η περιοδολόγηση, θέλω να πω, την οποία επιχειρεί ο Μπακούνιν, είναι πέρα για πέρα διαφορετική. Ε, θα σας δώσω κάποιο μικρό δείγμα ε, γραφής και η διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους ε, διάκρισης, στιγμών μέσα στην ιστορική δυναμική δεν μπορεί να θεωρηθεί δευτερεύουσα σημασία. ακόμα και αυτό που ονομάζουμε πάλι των τάξεων έχει πολύ διαφορετικό και πολύ πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει πολύ πιο διαφορετικό συγκεκριμένο περιεχόμενο στον Μάρξ από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τον όρο τάξης πολλές φορές ο ε, Μπακούνιν αλλά ας μείνω στον Πακούνιν, να μην ξεφεύγω έτσι από ό,τι έχω ε, αυτοδεσμευτεί να κάνω. Ο άνθρωπος αναδύθηκε από τη ζωική δουλεία και περνώντας μέσα από τη θεϊκή δουλεία, μία μεταβατική περίοδο ανάμεσα στη ζωικότητά του και στην ανθρωπινότητά του, βαδίζει τώρα για την κατάκτηση και την πραγματοποίηση της ανθρώπινης ελευθερίας». Πίσω μας είναι η ζωικότητά μας και μπροστά μας η ανθρωπινότητά μας. Και με έναν καθαρά, θα έλεγα, γραμμικό τρόπο, και ο όρος γραμικός εδώ ε, από μένα επιλέγεται συνειδητά, γράφει το εξής. «Μπορούμε να συλλάβουμε καθαρά τη βαθμιαία ανάπτυξη του υλικού κόσμου, όπως και της οργανικής ζωής και της ιστορικά προοδευτικής νόησης του ανθρώπου, ατομικά ή κοινωνικά» είναι εντελώς, είναι μια εντελώς φυσική κίνηση, προσέξτε τον όρο, μια εντελώς φυσική κίνηση από το απλό στο πολύπλοκο, από το κατώτερο στο ανώτερο, από το χαμηλότερο στο ψηλότερο. Μια κίνηση σε συμφωνία με όλες τις καθημερινές εμπειρίες μας και συνεπώς σε συμφωνία και πάλι με τη φυσική λογική μας, με τους χαρακτηριστικούς νόμους του πνεύματός μας κλπ. Αυτή είναι η προσέγγιση, ας το πω έτσι, του ανοίγματο τη ιστορίας από τη ζωικότητα προ την ανθρωπινότητα, όπως την συλλαμβάνει ο Μπακούνη. Και περνάω στο τελευταίο, που είναι το πολιτικό επίπεδο, που νομίζω μας είναι και περισσότερο ε, γνωστό. Καταρχήν, θεωρούμε πολλές φορές, και σε αυτό έχουν συμβάλει πολλές φορές και οι ίδιοι οι μαρξιστές, ότι ο σκοπός, ο στρατηγικός στόχος αν θέλετε, παρά το γεγονός ότι με ένα δικό μου σκεπτικό, όχι ατομικό, ένα σκεπτικό που συμμερίζομαι κι εγώ, το να μιλήσει με όρους τακτικής και στρατηγικής κανείς για τον αναρχισμό είναι ένα, ένα πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και πάλι για την οικονομία της ε, συζήτησης, ο στρατηγικός στόχος αυτό το δέχονται πολλές φορές και οι μαρξιστές, κατά τη γνώμη μου, εσφαλμένα, ε, του μαρξισμού και του αναρχισμού θεωρείται ότι είναι κοινό. Μία κοινωνία χωρίς τάξεις και χωρίς κράτος. Ως εκεί θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει, αλλά ακόμα και από τις ελλειπτικές αναφορές που έχουμε από τον Μάρξ στον κομμουνισμό μελλοντική κοινωνία, προκύπτουν στοιχεία που είναι ριζικά διαφορετικά από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται αυτή τη μελλοντική κοινωνία, ο Μπακούνι. Η κομμουνιστική κοινωνία για τον Μάρξ είναι μια κοινωνία που θα λειτουργεί με σχέδιο. Δεν είναι μια κοινωνία η οποία καταργεί το βασίλειο της ανάγκης, το υπερβαίνει διαλεκτικά, περνώντας έτσι στο βασίλειο της ελευθερίας, αλλά το βασίλειο της ανάγκης δεν πάβει πότε να υπάρχει. Υπάρχει ορθολογικός σχεδιασμός. Άρα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που θα ονομάζαμε αυθόρμητη λειτουργία μιας ελεύθερης κοινωνίας, όπως από τη δική του οπτική και δικαιωματικά το θέτει ο ίδιος ο Μπακούνι. Αν δεν έχετε αντίρρηση για να κερδίσω χρόνο, δεν θα διαβάζω τα αποσπάσματα. Αν χρειαστεί όμως τη συζήτηση, μπορούμε να προσφύγουμε. Άρα και για τον σκοπό, και ανέφερα μόνο μία πλευρά, θεωρώ ότι υπάρχει απόκληση ανάμεσα στα δύο ρεύματα. Ανάμεσα στους δύο στοχαστές και στην, ε, στις επεξεργασίες τους. Δεύτερον, υπάρχει η ριζική απόκληση και πάνω σε αυτό συγκρούστηκαν βέβαια και με τοπικά όσον αφορά το ζήτημα της μετάβασης. Είναι γνωστό ότι ο Μάρξ, συμφωνώντας ή διαφωνώντας κανείς, πάντως ο Μάρξ στοχάστηκε την ε, μετάβαση με όρους δικτατορίας του προλεταριάτου. Δεν κομίζουμε ε, γλάφκας Αθήνας, έτσι είναι. Και την ίδια στιγμή που επι, επιχειρηματολόγησε υπέρ της ανάγκης συντριβής του αστικού κράτους και το τονίζω αυτό, του αστικού κράτους επι, 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 επιχειρηματολόγησε και υπέρ της ανάγκης συγκρότησης μιας νέου τύπου πολιτικής εξουσίας στο περιεχόμενο της εργατική εξουσία, προλεταριακή εξουσία στη μορφή της Δημοκρατία, κοινωνική δημοκρατία, προλεταριακή δημοκρατία, όπως θέλει μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει, πάντως είναι μια πολιτική εξουσία. Το πώς ορίζει τη δικτατορία του προλεταριάτου ο Μάρξ, μπορούμε να το δούμε ξανά στην κριτική του προγράμματος της Γκότα, πάντως για τον Μάρξ, ακριβώς επειδή Η κοινωνία που προκύπτει από τη μια επανάσταση έχει από μια επανάσταση έχει σε πρώτη φάση πάνω της τα στίγματα, τη σκουριά της παλιάς κοινωνίας απαιτείται για τον Μάρξ μια περίοδος μετάβασης μέσα από την οποία και με το μαρασμό αυτού του κράτους θα φτάσουμε σε μια κομμουνιστική κοινωνία με την πλήρη έννοια του όρου. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει ο Μπακούνιν και επιχειρηματολογεί, αν δεν τον παραφράζω, ότι μια τέτοια διαδικασία οδηγεί μοιραία σε κάθε περίπτωση σε μια νέα δικτατορία επί του προλεταριάτου. Και εδώ μία μικρή παρένθεση, ολοκληρώνω σιγά σιγά. Δεν είναι σωστό να θεωρείτε με αλφαγιώτα ότι ο Μάρξ αγνόησε τον κίνδυνο ενός τέτοιου εκφυλισμού. Μετατροπής δηλαδή μιας προλετεριακής εξουσίας σε εξουσία πάνω στο προλεταριάτο. Και το ζήτημα της γραφειοκρατίας τον απασχόλησε και το ζήτημα ασφαλιστικών δικλίδων ώστε να αποφευθεί αυτό το ενδεχόμενο το να Αλλά είναι άλλο ζήτημα να το βλέπεις ως ενδεχόμενο και άλλο να το θεωρείς αναπόφευκτο. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο οπτικές υπάρχει απόσταση. Δεν πιστεύω να τον Ιμαλαΐων μόνο. <ΣΣ1> λοιπόν, ανάμεσα σε αυτές τις δύο απόψεις υπάρχει απόκληση στις δύο θέσεις, στις δύο σειρές επιχειρημάτων υπάρχει διαφορά και δεν μπορούμε αυτή τη διαφορά να αντιστρογγυλέψουμε κατά τη γνώμη Αυτό το λέω και για το φίλο που είναι απόν σήμερα, τον Γιώργο Τορού. Είναι ένα από τα μόνιμα σημεία διαφωνίας μας. Όσον αφορά το υποκείμενο, το επαναστατικό υποκείμενο, γνωρίζετε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τον Μάρξ και τη διαφορά ανάγνωσης που επιχείρει ο Μπακούνιν όσον αφορά την αγροτιά και το ρόλο της σε μια επαναστατική διαδικασία από τη μία πλευρά και τον Μάρξ από την άλλη. Μάρξ Μπακούνιν, δεν ξέρω πού να τα μπέρδεψα τώρα εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Μάρξ είναι ιδιαίτερα κριτικός απέναντι στον ρόλο των αγροτών. Δεν λέω απόλυτος, αλλά πολύ πιο σκεπτικιστής απέναντι στον κοινωνικό δυνάμει επαναστατικό ρόλο σε σχέση με τον Μπακούνιν. Και οπωσδήποτε πολύ περισσότερο διαμετρικά αντίθετος απέναντι στον τρόπο που διάβασε ο Μπακούνιν το ρόλο του Λούμπεν λεγόμενου προλεταριάτου. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Δεν είναι δηλαδή ε, παρενθέσεις, δεν είναι λεπτομέρειες, δεν είναι υποσημειώσεις. Μία θεωρία της επανάστασης. Μία σύλληψη για την επανάσταση. Που διαβάζει το, προλε... το Λούμπεν Προλεταριάτο με τον τρόπο που το γράφει εδώ ο Μπακούνη και θα σας τον διαβάσω. Και μία αντίληψη για την κομμουνιστική επανάσταση με τον τρόπο που διαβάζει το ζήτημα του υποκειμένου του ο Μάρξ απέχουν κατά την άποψή μου έτη φωτός. Λοιπόν, και με αυτό κάπου εδώ τελειώνω γιατί ξέρω ότι... Λοιπόν, α ναι, έκανα λάθος. Μπερδέψαμε τα Ευαγγέλια. Λοιπόν, Για μένα, λέει ο Μπακούνε, να μην παρεξηγηθούμε, η αφρόκρεμα του προλεταριάτου δεν είναι όπως είναι για τους μαρξιστές το ανώτερο στρώμα, η εργατική αριστοκρατία, εκεί, εκείνοι που είναι οι πιο καλλιεργημένοι, που κερδίζουν περισσότερο και ζουν πιο άνετα από ό,τι όλοι οι άλλοι εργάτες. Έτσι διαβάζει ο Μπακούνιν την εργατική τάξη ως επαναστατικό υποκείμενο σύμφωνα με τον Μάρξη. Ακριβώς αυτό το μισοαστικό εργατικό στρώμα, γράφει ο Μπακούνιν, θα αποτελέσει την τέταρτη άρχουσα τάξη, αν οι μαρξιστές έκαναν ό,τι ήθελαν. Λέγοντας αφρόκρεμα του προλεταριάτου, ενώ πάνω απ' όλα, εκείνη τη μεγάλη μάζα, εκείνα τα εκατομμύρια των ακαλλιέργητων, των απόκληρων, των εξαθλιωμένων, των αγράμματων, τους οποίους οι κύριοι Μάρξ και Έγγελς θα υπότασαν κάτω από την πατρική τους εξουσία με μια ισχυρή κυβέρνηση, φυσικά για την ίδια την ιστορία των ανθρώπων. Με την φράση Λούμπεν Προλεταριάτου, έχω στο μυαλό μου τον εντό εισαγωγικών συρφετό, τον όχλο εκείνο, τον σχεδόν αμόλυντο από τον αστικό πολιτισμό που φέρνει μέσα στη βαθύτερη ύπαρξη και στις φιλοδοξίες του σε όλες τις ανάγκες και μιζέργες της συλλογική του ζωής, όλα τα σπέρματα του μελλοντικού σοσιαλισμού και ο οποίο σήμερα είναι αρκετά ισχυρό από μόνος του να εγγενιάσει και να οδηγήσει στο θρίαμβο την κοινωνική επανάσταση. Το τελευταίο απόσπασμα, μην ανησυχείτε, δεν θα σας διαβάσω άλλο, αποκαλύπτει κατά την άποψή μου και είναι τυπικό, είναι κλασικό. Δύο διαφορετικούς κόσμους. Δείτε πρώτα-πρώτα τη σχέση των δύο διανοητών απέναντι σε αυτό που αποκαλείται αστικό πολιτισμός. Θέλετε ευρωπαϊκός διαφωτισμός, θέλετε ο καπιταλισμός στην πρώτη φάση, ας πούμε, της δυναμικής βιομηχανικής του ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Δείτε την απόσταση ανάμεσα στον τρόπο που διαβάζουν αυτό που ονομάζουμε βιομηχανικό προλεταριά, το εργατική τάξη. Κυρίω δείτε τι είναι αυτό, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που εκτιμά ιδιαίτερα ω δυνάμει επαναστατικά στοιχεία στο Λούμπεν προλεταριά τον Μπακούν. Το ότι είναι αμόλυντο, κρατιέται μακριά από αυτό που θα ονομάζαμε βρώμα, σαπίλα της αστικής κοινωνίας, του αστικού πολιτισμού. Ανάλογο ισχύει και για την εκτίμηση που τρέφει στο αγροτικό στοιχείο. Λοιπόν, είπα πολλά. Παρόλα αυτά, ο χρόνος ήταν ασφυκτικά περιοριστικός και αυτό δημιουργεί και τον κίνδυνο, τον οποίο βεβαίως επομίστηκα εξ αρχής, να ακουστούν πολύ σχηματικά και ως ένα βαθμό πολεμικά απέναντι στον αναρχισμό πράγματα τα οποία είπα. Για μια σειρά λόγων επιχείρησα να δείξω ότι θεωρητικά τα ρεύματα είναι ασύμβατα, ιδιαίτερα όσον αφορά αυτή την αρχιετυπική τους εκδοχή, Μάρξ Μπακούνιν. Πολιτικά θέλω να είμαι σαφής όσον αφορά τη γνώμη μου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί ένας όσο το δυνατόν άπροκατάληπτος και με διάθεση τεκμηρίωσης, Μελέτης των ίδιων των επεξεργασιών, διάλογο ανάμεσα στα ρεύματα. Το μαρξισμό στι διάφορε εκφάνσει του από τη μία μεριά και τον αναρχισμό στι διάφορες εκφάνσει του επίση από την άλλη μεριά. Ένα σοβαρό, συντεταγμένο, συγκροτημένο διάλογο που κατά τη γνώμη μου θα καταδείξει την απόσταση. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα μπορεί να τοποθετηθεί από τη μία από την άλλη πλευρά. Το λέω λίγο ιδεαλιστικά τώρα εδώ, λίγο κανονιστικά μάλλον να το πω, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο σημαντικό παρά να κονταροκτικιόμαστε στους δρόμους. Το δεύτερο, που θέλω επίσης να είμαι σαφής από την πλευρά μου, είναι ότι κατά τη γνώμη μου, πολιτική σύγκληση οργανώσεων, ρευμάτων, που ιδεολογικά συγκροτούνται με βάση τον μαρξισμό από τη μία πλευρά και αντίστοιχων οργανώσεων ρευμάτων που συγκροτούνται με βάση τον αναρχισμό από την άλλη δεν είναι ούτε δυνατή ούτε θεμητή. Εδώ Εγώ λέω τη γνώμη μου με θάρρος και χωρίς πολεμική διάθεση. Θεωρώ αντίθετα ότι για τους χώρους όπου ο μαρξισμός παίζει βασικό ρόλο, τέτοιου είδους προσεγγίσεις πολιτικές δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Λειτουργούν διαλυτικά και απομακρύνουν με όρους τακτικής και στρατηγικής ένα δυναμικό κομμουνιστικό κίνημα από την επιδίωξή του, παρά, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη παρά ο μετασχηματισμός του καπιταλισμού, ο μετασχηματισμός του κόσμου σε κομμουνιστική κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να σας πω και είμαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.